Το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ σε μετάφραση από τα ρωσικά Ζαφυρόπουλου και επιμέλεια Κατερίνα Θεοφίλη από τις εκδόσεις Κοροτζή. Πρόλογος Ο Γκόγκολ είναι ο πατέρας του ρωσικού μυθιστορήματος. Γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου 1810 στο χωριό Σοροτζίνες του κυβερνείου της Πολτάβας. Ο πατέρας του, ο Βασίλης Αθανάσεβιτς Γκόγκολ, ήταν και αυτός συγγραφέας με ζωηρή φαντασία και ευχάριστο πνεύμα. Από παιδί έδειξε μια πολύ ασυνήθιστη διοσυγκρασία και διακρίνονταν για την ευθυμία του παρά για την επιμέλεια στα μαθήματά του. Στον Νιεγκίνο που έκανε τι γυμνασιακέ του σπουδέ υπήρχε ένα θέατρο, του οποίου σπουδαιότερο σε ψυχοτή ήταν ο Γκόγκολ. Το πρώτο του έργο το έγραψε όταν ήταν ακόμα στο σχολείο. Ήταν μια πεντάπρακτη τραγωδία σε ιαβικού στίχους, οι ληστέ. Αργότερα ίδρυσε ένα φιλολογικό περιοδικό τον Αστέρα, όπου έγραφε ποίηματα, σάτυρε για του καθηγητέ του και για τη σεμινότυφη μικρή κοινωνία του Νιεγκίν. Ήταν ένα δανδύ που είχε γίνει ο φόβο και ο τρόμο των φιλή σχοναστών με τι εκεντρικέ και τι καυστικέ του άτυρε. Μετά τι γυμνασιακέ του σπουδέ, ο Γκόγκολ πήγε στην Πετρούπολη στα τέλη του 1828, όπου βρήκε θερμή υποδοχή από κάποιον κουτουσόφ, στον οποίο τον είχαν συστήσει. Αφού όμω μάζεψε ορισμένα χρήματα, μπάρκαρε ξαφνικά για την Αμερική. Δεν τον άφησαν όμω να φύγει και ξαναγύρισε στην Πετρούπολη, όπου διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ήρθε γρήγορα σε σύγκρουση με την οτροπία των δημοσίων υπαλλήλων και κάθε τόσο του έκαναν παρατηρήσει. Γρήγορα όμω παρετήθηκε για να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Σε ηλικία 25 χρονών, διορίστηκε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Πετρούπολη, στην έδρα τη Μεσαιωνική Ιστορία. Το εναρκτήριο μάθημά του σημείωσε εκπληκτική επιτυχία. Το δεύτερο, όμω, ήταν ασαφέ, ασυνάρτητο και ανιαρό. Αυτά που ακολούθησαν δεν ήταν παρά αυτοσχέδιε ευχάριστε ομιλίε των 20 λεπτών τη ώρα το 1835 παρετήθηκε βαριεστημένος από το καθηγητικό του αξίωμα. Το 1836 ανεβαίνει στο θέατρο η κομμωδία του επιθεωρητής που αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία του ρωσικού θέατρου. Τον ίδιο όμω χρόνο, ο Γκόγκολ καταλαμβάνεται από μια ταξιδιωτική μανία και αρχίζει μια σειρά ταξιδιών στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Κάνει ένα ταξίδια προ όλε τι κατευθύνσει, απολαμβάνει τα τοπία, μελετά του ανθρώπινου χαρακτήρε. Ήταν ένα δρομομανή θα πει αργότερα ένας από τους βιογράφους του. Διασχίζει τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελβετία. Το πιάνει μια κατανίκητη μανία κίνησης. Εγκαταλείπει μια πόλη για να ξαναγυρίσει σε λίγο. Κατά τη διάρκεια της 12χρονης περιπλάνησής του, νοσταλγεί συνέχεια τη Ρωσία και γράφει τις νεκρές ψυχές που δημοσιεύεται το 1840 στη Ρωσία. Ξαφνικά και πριν ολοκληρώσει το δεύτερο τόμο των νεκροψυχών, ψυχών, με πάθος στις θεολογικές μελέτε. Το 1848 πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, γυρίζει όμως απογοητευμένος. Από τις αρχές του 1852 αρχίζει να βασανίζεται από αϊπνίες και παρεστήσεις. Προσέχεται συνεχώς και νηστεύει μέχρι εξάντλησης. Την νύχτα της 11 η Φεβρουαρίου, στις 3 η ώρα, ο Γκόγκολ σηκώθηκε ξαφνικά από το κρεβάτι του, ξύπνησε τον υπηρέτη του, έριξε ξύλα στη σόμπα, έκανε το σταυρό του, άνοιξε το σιρτάρι του γραφείου του, πήρε τα χειρόγραφά του και τάριξε στη σόμπα, Έπειτα, ξανά πέσε στο κρεβάτι του και άρχισε να κλαίει με λιγμού. Τα χειρόγραφα αυτά ήταν τα τελευταία κεφάλαια των νεκρών ψυχών. Πέθανε ύστερα από 10 μέρε. Το ημερολόγιο ενό τρελού δημοσιεύτηκε μαζί με μια σειρά άλλα διηγήματα που είναι γνωστά σαν διηγήματα τη Πετρούπολη. Για πρώτη φορά στη ρωσική λογοτεχνία περιγράφεται η καθημερινή ζωή ενό δημοσίου υπαλλήλου μέσα στη βαρετή, πληκτική πετροπολίτικη ατμόσφαιρα. Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του έργου στάθηκε μια αληθινή ιστορία για έναν τρελό που ζούσε στην Πετρούπολη. Κατά βάθο, πρόκειται για ένα καθαρά συμβολικό διήγημα, όπου ο Γκόγκολ με τον τρόπο που μόνο εκείνο ήξερε, δείχνει την τρέλα και το θάνατο σαν φυσιολογικό αποτέλεσμα του κοινωνικού αδιεξόδου. Πρόκειται για ένα έργο όπου αντανακλάται περισσότερο από όλα τα άλλα έργα του η μυστηριακή προσωπικότητα του συγγραφέα. Όλα στο έργο το αιωρούνται, κινούνται, είναι πολυδιάστατα και παρόλα αυτά τόσο πραγματικά. Ο Γκόγκολ είναι ο πρώτο που έδειξε πώ παίζοντα ανάμεσα στο φανταστικό και στο εξωπραγματικό Μπορεί ωστόσο ένα έργο να είναι απόλυτα ρεαλιστικό και αντίστροφα ένα έργο με φαινομενική αντανάκλαση τη πραγματικότητα να στερείται ρεαλιστικού πνεύματο. Από την άποψη αυτή, ο Γκόγκολ ήταν ένα πρωτοπόρο του ρεαλιστικού μυθιστορήματο. 3η Οκτώβρη. Κάτι αναπάντεχο μου τύχε σήμερα πρωί. Ξύπνησα κάμποσο αργά και όταν η μαύρα μου είχε σημερα πρωι ξυπνησα καμποσο αργα και οταν η μαυρα μου φερει τι λουστραρισμένε μπότε μου, τη ρώτησα τι ώρα ήταν. Σαν άκουσα πω ήταν περασμένε δέκα, την άχθηκα και άρχισα να ντύνομαι όπω όπω. Αλλά για να πούμε και την αλήθεια, δεν θα πήγαινα διόλου στο Υπουργικό Γραφείο, ξέροντα το πώ θα ξύνιζε τα μούτρα του ο τμήματάρχη για την αργοπορία μου. Είναι αρκετό καιρό τώρα που λέει: Τι σου συμβαίνει, φίλε μου, Πώ θα έχει οροκούβαρο αλλά έτσι μέσα στο κεφάλι σου. Σβουρίζει από εδώ και από εκεί, σαν να κάθεσαι σε πυρωμένα κάρβουνα. Μπουρδουκλώνει τόσο τι υποθέσει, που ούτε ο δεν μπορεί να τι ξεμπλέξει. Στι επικεφαλίδε βάζει μικρά γράμματα και στα έγραφα παραλείψει ημερομηνία και αριθμό. Καταραμένε τσαλά πετεινέ. Ναι. Με ζηλεύει στα σίγουρα γιατί αράζω στο γραφείο του διευθυντού και ξύνω πένε για την αυτοεξοχότητα. Με άλλα λόγια, δεν θα πάταγα ποδάρι στο γραφείο σήμερα αν δεν έλπιζα να δω τον ταμεία και ποιο ξέρει, μπορεί να τον κατάφερε να τον παλιοκλεί στο χέρι να μου δώσει μια κάποια προστάτζα. Μα τι κουμάση που σου είναι αυτό ο ξέρω τσιφού τη. Να μου δώσει μπροστά μηνιάτικο, θέει και κύριε, πιο εύκολα φθάνει δεύτερα παρουσία. Όσο και αν τον εκλυπαρεί, όσο και ασκάζει από το κακό σου, δεν σου δίνει δεκαράκι ο ασπρογέννη κερατά. Και ωστόσο στο σπίτι του, η δίλα του τη βρέχει για τα καλά. Αυτό το έχει τούμπαν όλο ο κόσμο και ο Ντουνιά. Δεν καταλαβαίνω τι συμφέρον υπάρχει στο να βρίσκεται κανεί σε μια τέτοια δημόσια υπηρεσία. Δεν προσφέρει απολύτω τίποτα. Στι επαρχιακέ ωστόσο υπηρεσίε ή στι δημοτικέ αλλάζει βέβαια το πράγμα. Εκεί βλέπει τον υπάλληλο χωμένο στη γωνιά να γράφει με την ησυχία του. Το φράκο του είναι τη κακιά ώρα. Τα μούτρα του, στο πρώτο αντίκρισμα σου έρχεται να ταυτίσει δυνατά. Για δε όμω τη σπιτάρο να νοικιάζει. Να του πα κανένα λαβάστρινο χρυσωμένο φλιτζάνι, ούτε να το σκεφτεί. Αυτό, θα σου πει, είναι δώρο για κανένα γιατρουδάκο, όχι για μένα. Κατάλληλα του μοιάζουν για ελόγου το ένα ζευγάρι καθαρό αίμα άλογα, ή κανένα μάξι ή γουναρικά αξία στο λιγότερο 300 ρούβλια. Έχει μια ανόψη ψύχρεμη και σου μοιάζει όταν μιλά με λιστάλαχτο και ντροπαλό. Κάντε μου παρακαλώ τη χάρη να μου δανείστε το μαχαιράκι σα να ξύσω το μουλιβάκι μου. Κύστερα παστρεύει τόσο έξυπνα εκείνον που έρχεται να υποβάλει αίτηση, που δεν του αφήνει ούτε το σόβρακο, Αντίθετα σε εμά, για να λέμε για την αλήθεια, η υπηρεσία μα ξεχωρίζει. Έχει τέτοια παστράδα που ποτέ δεν θα βρει σε κυβερνείο. Τραπέζια από μάωνη, και όλοι οι ανώτεροι σου μιλάνε με το ΣΥΣ και με το ΣΑ. Και ομολογώ πω αν έλειπε τούτη ευγένεια, από πολύ καιρό θα τα είχα βροντίξει. Είχα βάλει το φθαρμένο μου παλτό και είχα πάρει μαζί μου και την ομπρέλα μου γιατί έβρεχε με το τουλούμι. Εγκαταλειμμένοι δρόμοι. Δεν υπάρχει ψυχή. Μόνο κάποιε βιαστικέ γυναίκε που σκέπαζαν με το καστορένιο γουνικό του το μουσκεμένο του κεφάλι κάποιου Ρώσου εμπόρου κρυμμένου στι ομπρέλε του και αμαξάδε. Από ευγενεί δεν ήταν παρά μόνο ένα υπάλληλο σαν λόγο μου που τριγυρνούσε ανήσυχα. Τον είδα στο σταυροδρόμι και είπα μέσα μου: Χεχέ, όχι, Χρυσέ μου, δεν πα στο Υπουργείο, όχι. Έχει πάρει ξοπίσω εκείνη που τρέχει και κοιτά τι γάμπε τη. Και τι σου είναι το συνάφημα σε δημόσιο υπάλληλοι. Μα το Θεό δεν εστερούσε τίποτα από ένα καραβανά. Μόλι περάσει καμιά με καπελάκι, στα σίγουρα θα την πειράξει. Καθώ έκανα τι σκέψει μου, πρόσεξα ένα μάξι να σταματέξω από το μαγαζί όπου περνούσε εκείνη τη στιγμή. Το γνώρισα αμέσω. Ήταν τα μάξι του διευθυντή μας. μα. Μα εκείνο δεν είχε καμιά δουλειά να βολτάρει στα μαγαζιά και σκέφτηκα. Θα είναι η κόρη του. Στριμώχτηκα στον τοίχο. Ο Λακέ άνοιξε την πόρτα και εκείνη κατέβηκε ανάλαφρα, σαν πουλί. Πώ έστρεψε δεξιά-αριστερά το βλέμμα. Πώ άστραψαν τα μάτια τη και τα φρύδια τη. Κύριε και θέ μου. Χάθηκα. Χάθηκα εντελώ. Και τι θέλει και βγαίνει με τέτοιο άραχνο καιρό. Έλα τώρα να πει πώ δεν έχουν μανία γυναίκε με όλε αυτέ τι πατσαβούρε. Δεν με γνώρισε, μα κι εγώ πάσχιζα να κουκουλωθώ όσο γινόταν περισσότερο, γιατί το παλτό μου ήταν βρωμισμένο και είχε ξεπερασμένο κόψιμο. Τώρα φοριούνται πανοφόρια με μακρού γιακάδε, ενώ εγώ φορούσα δύο κοντού τον ένα πάνω στον άλλον και το ύφασμα του παλτού μου ήταν τελευταία ποιότητα. Το σκυλάκι τη δεν πρόφτασε να τρυπώσει από την πόρτα του μαγαζιού και έμεινε στο δρόμο. Το ξέρω αυτό το σκυλάκι. Το λένε Μέτζι. Δεν πέρασε μια στιγμή και ξαφνικά ακούω μια λεπτή φωνή, Καλή σου μέρα, Μέτζι. Ορίστε μα. Και ποιο μιλάει. Έστρεψα ολόγυρα και πρόσεξα δύο κυρίε που περνούσαν μανιμένη την ομπρέλα. Η μια γριά, η άλλη νεαρή. Μα είχαν κιόλα προσπεράσει όταν άκουσα ξανά. Ντροπή σου, Μέτζη!» Τι στο διάβολο. Βλέπω τη Μέτζη να μυρίζεται με το σκυλάκι που ακολουθούσε τι κυρίε. Γιούχα, είπα μέσα μου. Μην σουρωμένο. Αμπά, τούτο σπανίο μου συμβαίνει. Όχι, Φιντελ, λαθεύει. Είδα με τα μάτια μου να προφέρει η Μέτζι Ήμουν γαβ γαβ ήμουν γαβ πολύ εξασθενημένη. Α το βρωμόσκυλο. Παραδέχομαι πω με ξάφνιασε η ανθρώπινη λαλιά του, μα το καλοσκέφτηκα και έπαψα αμέσω να απορώ. Και πράγματι, στον κόσμο έχουν συμβεί πολλά τέτοια παράξενα. Λέγεται πω στην Αγγλία βγήκε ένα ψάρι και πει δύο λόγια σε αλόκοτη γλώσσα, τόσο που οι επιστήμονε τρία χρόνια σπάζουν το κεφάλι του να τα ερμηνεύσουν, μα άδικα. Και άλλοτε πάλι διάβασε στι εφημερίδε πω δύο αγελάδε πρόσταζαν μαγαζάτορα να τσερβίρι τσάι. Μα πιότερο ξαφνιάστηκα σαν άκουσα τη Μέτζη να προφέρει. Σου έγραψα, Φιντέλ. Φαίνεται όμω πω ο Πολκάν δεν σου φέρει το γράμμα. Να μην αξιωθώ να πάρω ρούβλι. Στη ζωή μου στα σήμερα δεν άκουσα σκυλή να καταφέρει να γράφει. Σωστά, μπορεί και γράφει μόνο ένα πατριώτη. Και αλήθεια είναι πω και μερικοί εμπορευόμενοι που κρατούν βιβλία, και ακόμα οι δουλοπάροι και ξέρουν καμιά φορά να γράφουν, μα η γραφή του είναι περισσότερο μηχανική. Δεν έχει κόμμα ούτε τελείε, ούτε καν συντακτικό. Αυτό με ξάφνιασε. Παραδέχομαι πω εδώ και μερικό καιρό ακούω και βλέπω πράγματα πρωτόγνωρα. Α πάω επαμέσα μου να βρω εκείνο το σκυλάκι, να δω τι είναι και πώ σκέφτεται. Άνοιξα την ομπρέλα μου και προχώρησα ξοπίσω από τι δύο κυρίε. Εκείνε πέρασαν στην οδό των πιζελιών, έστρεψαν στην οδό των αστών και από εκεί στων λειτουργών και επιτέλου του γέφυρα κοκόσκιν και στάθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο σπίτι. Το ξέρω αυτό το σπίτι, είπα με τον νου μου. Είναι το σπίτι του Σβερκόφ. Σωστό στρατόνα. Μένω σε αυτό τόσο λογιόν άνθρωποι Πόσε μαγείρισε, πόσε ταξιδιώτε. Ενώ εμεί τα φιλαράκια, οι υπάλληλοι, σαν κόπριο ένα καβαλαρία πάνω στον άλλον. Εκεί με ένα φίλο μου που παίζει καλά το τρομπόνι. Οι κυρίε ανέβηκαν στο πέμπτο πάτωμα. Καλά σκέφτηκα. Τώρα δεν θα πάω, θα σημειώσω όμω το μέρο και με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθώ σε αυτό οπωσδήποτε. Τετάρτη Οκτώβρη. Σήμερα είναι Τετάρτη και γι' αυτό ήμουν στο γραφείο του προϊσταμένου μα. Επίτηδε ήρθα νωρίτερα και το έξισα όλε τι πένε. Ο διευθυντή μα είναι στα σίγουρα άνθρωπο πολύ έξυπνο. Όλο το γραφείο του καλύπτεται τριγύρω από ράφια με βιβλία. Διάβασα του τίτλου μερικών. Όλο σοφία. Μια τέτοια σοφία απρόστισε σε εμά του Όλα στα γαλλικά ή γερμανικά. Και όταν τον κοιτάζει, θεέ μου, τι σοβαρότητα φωσφορίζει στα μάτια του. Ποτέ μου δεν τον άκουσα να πει περί τη κουβέντα. Με το στανιό, καθώ του δίνει ένα έγγραφο, μπορεί να σε ρωτήσει, Πώ είναι ο καιρό, η γρασία εξοχότατε. Ναι, δεν είναι από το συνάφι μα, κυβερνητικό χαρακτήρα. Ωστόσο παρατηρώ ότι ιδιαίτερα μ' αγαπά, να μ' αγαπούσε και η κόρη. Άι, καλά, καλά, σου παίρνω. Διάβασα τη μέλισσα του Βορρά. Τι ζαβλακωμένοι αυτοί οι Γάλλοι. Τι γυρεύουν στο φινάλε. Στο Θεό μου, αν τον μπόραγα, θα του σαλάκωνα στο ξύλο. Διάβασα ακόμα μια χαριτωμένη περιγραφή ενό χορού, γραμμένη από εκτιματεία του Κούρσκου. Εκτιματίε του Κούρσκου γράφουν καλά, Κατοπινά πρόσεξα πω ήταν 12 και μισή περασμένε και ο διευθυντή δεν έβγαινε από την καμαρά του. Ωστόσο, κατά τη μια μισή έγινε κάτι που καμιά πένα δεν μπορεί να περιγράψει. Η πόρτα άνοιξε. Νόμιζα πω ήταν ο διευθυντή και αναπήδησα με τα έγγραφα. Ωστόσο, ήταν εκείνη. Εκείνη αυτοπροσώπω. Αγί μου, πώ ήταν ντυμένη. Κίκρινο λευκό φόρεμα πολυτελεία και το βλέμμα τη, ένα ήλιο. Θεέ μου, προσωποποιημένο ήλιο. Με χαιρέτησε και είπε: Δεν είναι εδώ ο μπαμπά, τι φωνή, διάβολε. Σκέτο καναρίνι. Εξοχοτάτη ήθελα να πω. Μην διατάξετε τον θάνατό μου. Αλλά αν θέλετε την καταδίκη μου, σκοτώσατε με με το ραφινάτο σα χέρι. Να με πάρει και να με σηκώσει. Η γλώσσα μου κομποδέθηκε και είπα μόνο «Όχι». Με κοίταξε, κοίταξε τα βιβλία και τις έπεσε στο μανδύλι. Όρμησα στα τέσσερα, τσούλησα στο τρισκατάρατο παρκέτο και λίγο έλειψα να στραπατσάρω τη μύτη μου. Στηρίχθηκα όπως όπω και έπιασα το μαντήλι. Θεέ και διάβολε, τι μαντήλι. «Αραχνοήφαντο! μύριζε νόμιζε αφεντηλίκη. Με ευχαρίστησε με ένα χαμόγελο ελαφρό, που μόλι και διαγράφτηκε στα χείλη τη, και έφυγε. Παρέμεινε άλλη μια ώρα, όταν κάποτε μπήκε ο Λακέ και διέταξε. Πηγαίνετε, Αυξέντη Ιβάνοβιτ, ο Αφέντη έχει φύγει. Δεν μπορώ να υποφέρω το σύναυτο των υπηρετών. Ξαπλάρουν πάντα στου προθάλαμου, και ούτε καν τον κόπο να σε χαιρετήσουν, τουλάχιστον γνέφοντα. Και δεν φτάνει αυτό. Κάποτε ενό από δάφτου του μασκαράδε του κάπνισε, χωρί να σάλεψα τη θέση του, να με ταμπάκο. Μα ξέρει, βλακό μου, τροδούλε, ότι εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο ευγενή στην καταγωγή. Όπω και να έχει, πήρα το καπέλο μου και φόρεσα μόνο στο παλτό μου, επειδή οι κύριοι αυτοί ποτέ δεν το κρατούν, και απεχώρησα. Στο σπίτι μου έμεινα κατά πολύ τεντωμένο στο κρεβάτι. Κατοπινά αντέγραψα εξαιρετικού στίχου. Μια ώρα μακριά από εκείνη μοιάζει χρόνο. Μισητή η ζωή μου. Στην απουσία τη δεν το τολμώ να ζήσω. Μοιάζει να το έχει γράψει ο Πούσκιν. Το βράδυ χωμένο στο παλτό μου, πήγα ίσα με τα σκαλοπάτια τη αυτού εξοχότητα και κρυφοκοίταζα αρκετή ώρα να βγει εκείνη, να καθίσει στα μάξι για να τη δω, ακόμα μια φορά. Αλλά τίποτα. Δεν φάνηκε. 6 Νοέμβρη. Μέσκασε ο τμήματάρχη. Με το που πάτησα στο γραφείο, με υποδέχτηκε με τα εξή. Δεν μου λε, σε παρακαλώ, τι κάνει. Τι θα πει αυτό. Τίποτα δεν κάνω, απάντησα. Για συγκεντρώσου, Πέρασε πλέον τα 40. Καιρό να σε μαζέψει τα μυαλά σου. Τι φαντάζεσαι. Νομίζει δεν γνωρίζω τι παλαβομάρε σου. Εσύ κάνει κόρτε στην κόρη του Για καλό πρόσεξε τα μούτρα σου. Αναλογή σου τι είσαι. Είσαι μηδενικό. Τίποτα παραπάνω. Παρά τσακιστό δεν έχει. Για βάλε τη φάτσα σου στον καθρέφτη. Σαν να τον παραπήρε επάνω σου. Α, στον τον κόρακα. Αυτονού τα μούτρα μοιάζουν με ουρομπούκαλα φαρμακοχημείου. Και στην κεφάλα όλε και όλε δύο σιδερωμένε τρίχε. Πασαλημένε με ροζέτα και γι' αυτό κορδώνεται και νομίζει πω η Μόστρα το έχει δικαίωμα για όλα. Καταλαβαίνω γιατί λύσαξε μαζί μου. Ζηλεύει. Πήρε ήδη ίσω τι ιδιαίτερε θερμέ εκδηλώσει προ εμένα. Του ρίχνω ροχάλα. Σπουδαία σούπα, τμήματάρχε. Χα. Κρεμάει χρυσή καδένα στο ρολόι και παραγγέλνει πατούμενα 30 ρουβλιών. Τρομάρα να του έρθει. Μήπω η σκούφια η δικιά μου είναι από παρακατιανά κεφάλια. Μήπω είμαι γιο ράφτηκαν ενό δεκανέα. Είμαι ευγενή. Το βαθμό σου το φθάνω κι εγώ. Γιατί όχι. Είμαι 42 χρονών. Και σε τέτοια εποχή από αυτή την ηλικία ανοίγει την καριέρα. Κάνε κράτη, φυλαράκο, Θα σου γίνω κι εγώ τμήματάρχη και αν δώσει ο σου και κάτι παραπάνω. Θα σου σεριανίσω όνομα καλύτερο από το δικό σου. Τι διάολο. Σου καρφώθηκε στο νου, πω εκτό από τα μούτρα σου δεν υπάρχουν κι άλλα καθώ πρέπει. Δώσε μου μια παλταδούρα τη προκοπή κομμένη ραμμένη στη μόδα, βάλε μου γραμματικό σαν το δικό σου, τότε του λόγου σου δεν θα αξίζει την παλιόσόλα μου. Δεν περισσεύει χρήμα. Αυτό είναι το κακό. 8 Νοέμβρη. Ήμουν στο θέατρο. Παίζανε τον φιλόθεο, έργο γραμμένο, από κάποιον βλακέντιο Ρώσο. Ξεκαρδίστηκα. Είχαν ακόμα μια κομμωδία με σατυρικά στοιχάκια για του δικηγόρου και ιδιαίτερα για έναν κλητήρα του Υπουργείου. Στίχη τολμηρή και απόρρισα από ζωτού πετσόκοψη λογοκρισία. Για του εμπόρου τα λέγανε ξεκάθαρα, πω κοροϊδεύουν τον κοσμάκι και πω τα ρεμάλια υγιή του το ρίχνουν στο ρεμπελίκι και μοστραλούν τα για αριστοκράτε. Για του δημοσιογράφου είχε επίση ένα κατάλληλο τετράστιο, πω του αρέσει να ρίχνουν βρισίδε στου πάντε και τα πάντα και ο συγγραφέα ζητούσε προστασία από το κοινό. Σήμερα οι συγγραφεί γράφουν πολύ έξυπνα έργα. Αγαπώ το θέατρο. Μόλι πιάσω μισό καπίκι στην τσέπη, δεν μπορώ να βαστάξω να μην πάω. Αλλά από του δικού μα υπαλλήλου έχει κάτι χοντρογούρουνα. Με καμιά δύναμη δεν πάει το ξώανο στο θέατρο, εκτό αν του πληρώσει το εισιτήριο. Μια θεατρίνα τραγουδούσε αρμονικά. Σκέφτηκα εκείνη. Ε, διάβολε. Τίποτε. Τίποτε. Σιωπή. 9 Νοέμβρη. Στι 8 πήγα στο Υπουργείο. Ο τμήματάρχη δεν μου ρίξε βλέμμα και εγώ έκανα τον αδιάφορο, σαν να μην έτρεξε τίποτα μεταξύ μα. Έλεγχα και επαλήθευα τα έγγραφα. Έφυγα στι τέσσερι. Πέρασε έξω από το σπίτι του διευθυντή. Δεν είδα κανέναν. Μετά το φαγητό, ξαπλάρωσα για πολλέ ώρε το κρεβάτι. 11 Νοέμβρη. Σήμερα στο αργυλοκάθισα στο γραφείο του διευθυντή και έξισα για την αφεντιά του 23 πένε και για εκείνη, αϊ αι αϊ, λόγω του, αγαπά να στέκονται όσο γίνεται περισσότερε καθαρισμένε πένε. Ου, πρέπει να είναι κεφάλι. Όλο σοπαίνει, μα νομίζω ζυγιάζει τα πάντα με στο κρανίο του. Θα ήθελα να ξέρα τι τον απασχολεί περισσότερο, τι πάει να σκαρώσει με το μυαλό του. Πολύ θα ήθελα να μελετήσω τη ζωή αυτών των κυρίων, όλε αυτέ τι πολλαπλέ του εκφράσει και του αυλικού του τρόπου. Πώ περνούν, τι κάνουν στον κύκλο του, αυτά θα ήθελα να γνωρίζω. Σκέφτηκα κάποιε φορέ να ανοίξω κουβεντολόι με την εξοχότητά του, μόνο να πάρει ο διάλο με τίποτα δεν πάει η γλώσσα μου. Λε μόνο για το κρύο ή τη ζέστη και παραπάνω ούτε κύχ. Πολύ θα ήθελα να παρατηρήσω μια αίθουσα υποδοχή, όπου βλέπει κάπου κάπου ανοιχτή την πόρτα πίσω από την αίθουσα σε άλλη κάμαρα. Άι, τι χλυβή, τι καθρέφτε, τι φίνε προσελάνε. Θα ήθελα να άνοιχνα μια ματιά στα δωμάτια τη εξουχότητά τη. Εκεί θα ήθελα να τρυπώσω, στον μπουντουάρ τη. Να δω πώ στέκονται τα διάφορα βαζάκια, τα μπουκαλάκια, τα λουλούδια. Τέτοια που να αναπνεύσει σε πάνω φοβάσαι. Πώ είναι ρηγμένα στα φορέματά τη τα έρηνα. Θα ήθελα να άφηνα το βλέμμα μου στο υπνοδωμάτιό τη. Εκεί φαντάζομαι θαύματα, Παράδεισος που δεν υπάρχει στον ουρανό. Να δω το σκαμνάκι που βάζει το πόδι τη. Πώ βάζει αυτό το πόδι άσπρη, σαν η φάδα κάλτσα. Αϊ. Έννοια σα. Έννοια σα. Σιωπή. Σήμερα σαν να μου έφεξε. Μου ήρθε στη σκέψη ομιλία εκείνων των δύο σκύλων στη λεωφόρο του Νέια. Καλά σκέφτηκα. Τώρα θα τα μάθω όλα. Πρέπει να αρπάξω την αλληλογραφία που είχαν μεταξύ του αυτά τα βρωμόσκυλα. Σίγουρα κάτι θα ανακαλύψω. Παραδέχομαι πω μια φορά φώναξε κοντά μου τη Μέτζη και τη είπα. Άκουσαμε Μέτζη, τώρα είμαστε μόνοι. Κλείνω αν την πόρτα, έτσι που κανεί να μην μα δει. Πε μου όλα όσα γνωρίζει τη δεσπινίδα. Τι κάνει, πού πάει, στο λόγο μου, κανένα δεν θα το πω. Ωστόσο το πονηρό σκυλό έχω στην ουρά στα σκέλια, λούφαξε και τράβηξε κατά την πόρτα διάφορο. Υποψιάζομαι εδώ και καιρό πω το σκυλί είναι πιο γνωστικό από τον άνθρωπο, πω μπορεί και να μιλήσει, αλλά είναι ξυλοκέφαλο, πολιτικό πρώτη. Τα παρατηρεί όλα και κάθε ανθρώπινη κίνηση. Αύριο στα σίγουρα θα πάω στο σπίτι του Σβερκόφ θα ξεψαχνίσω τη Φιντέλ και αν τον μπορέσω θα κατασχέσω όλα τα γράμματα που τους έγραψε η Μέτζη. 12 Νοέμβρη Κατά τις 2 το απόγευμα βγήκα από το σπίτι μου για να συναντήσω χωρίς άλλο τη Φιντέλ και να την ανακρίνω. Δεν μπορώ να υποφέρω τη μυρωδιά από τα λάχανα που βγαίνει από όλα τα μαγαζάκια του οδού αστών. Και ακόμα την πόχα που ανεβαίνει από την αυλόπορτα κάθε σπιτιού. Για το στούμποσα τη μύτη μου και το έβαλα στα πόδια. Οι μασκαράδε τεχνίτε αφήνουν τέτοιε καπνιέ από τα εργαστήριά του Ω το ελοζίωλο αδύνατο είναι να σεριανά ένα άνθρωπο κάθο πρέπει. Όταν ανέβηκα στο πέμπτο πάτωμα και χτύπησα το ρόπτρο, βγήκε ένα κορίτσινο στη μουτσικο με μικρέ φακίδε. Το γνώρισα. Ήταν το ίδιο που συνόδευε τις τη προάλλε τη γριά κυρία. Κοκκίνησε ελαφρά και αμέσω το κατάλαβα. Εσύ, κοπέλα μου, θέλει γαμπρό. Τι θα θέλατε, είπε. Μου χρειάζεται να μιλήσω με το σκυλάκι σα. Το κορίτσι ήταν κουτορνίφι. Το κατάλαβα στη στιγμή πω ήταν ανόητο. Το σκυλί ταυτόχρονα έτρεξε με έκανα να το γραπώσω αλλά το κοπρόσκυλο λίγο έλειψε να κλείσει στις μασέλες του τη μύτη μου. Ωστόσο πρόσεξα στην άκρη τη φωλιά του. Α, αυτό ακριβώ μου χρειαζόταν. Πήγα εκεί. Έκανα άνω κάτω το άχυρο μέσα στο ξύλινο κουτί και για βαθιά μου ικανοποίηση ανακάλυψα μικρό δεματάκι από χαρτάκια το σουδούλια. Το συχάμενο ζώο. Άμα το είδε, πρώτα με δάγκασε στη γάμπα, αλλά σαν το νιώσε πω είχα για τα καλά χουφτιάσει τα χαρτιά, άρχισε να ουρλιάζει και να μυξοχαϊδεύεται. Αν δε, μάτια μου, άντε γεια σου και αντίο και του κόψα δρόμο. Κάνω τη σκέψη πω εκείνο το χαζοκόριτσα με πήρε για παλαβιάρι, επειδή είχε τέτοια τρομάρα. Φτάνοντας σπίτι, ήθελα αμέσω να εξετάσω αυτά τα γράμματα, γιατί δεν διακρίνω καλά με το φω των κυριών. Αλλά τη μαύρα τη γούσταρε να πλύνει το πάτωμα. Οι ανόητε αυτέ φιλανδέζε είναι πάντα φορτικά καθαρέ. Για τούτο και πήγα να σεριανίσω και να σκεφτώ σχολαστικά τα συμβάντα. Επιτέλου, θα μάθω όλε τι πράξει, τι σκέψει, τα κίνητρα και επιτέλου θα τα ξεδιαλύνω όλα. Τα γράμματα είναι το κλειδί. Τα σκυλιά είναι ξύπνια. Γνωρίζουν τα πολιτικά παρασκήνια και γι' αυτό θα ανακαλύψω το πορτρέτο και όλε τι πράξει αυτού του άντρα και ίσω κάτι και για εκείνη που τίποτα. Τίποτα. Σιωπή. Προ το βράδυ έφτασα σπίτι. Τι περισσότερε ώρε τι πέρασα ξαπλαρωμένο στο τιβάνι. 13 Νοέμβρη. Για να δούμε. Το γράμμα αυτό είναι αρκετά ευανάγνωστο. Κι όμω υπάρχει κάτι σκυλίσιο στη γραφή. Α διαβάσουμε. Αγαπητή Φίντελ, δεν μπορώ να συνηθίσω το λαϊκό σου όνομα, σαν να μην μπορούσα να σου δώσω κάποιο καλύτερο. Φιντέλ, Ρόζα, τη Καρταδούρα. Αυτά ωστόσο δεν έχουν σημασία. Είμαι ευχαριστημένη που μα κατέβηκε στο μυαλό η ιδέα να λελογραφούμε. Το γράμμα είναι συνταγμένο αρκετά σωστά. Έτσι, δεν γράφει ούτε αυτό ο τμήματάρχη, μόλι ότι μα κοπανά συνεχώ που σπούδασε κάπου σε πανεπιστήμιο. Α πάμε παρακάτω. Μου φαίνεται πω το να με άλλον σκέψει, αισθήματα και εντυπώσει είναι τα πρώτα καλά σε αυτόν τον κόσμο. Hmm. Ο Στοχασμό είναι παρμένος από κείμενο μεταφρασμένο τα γερμανικά. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το λέω αυτό εμπειρικά παρόλο που δεν απομακρύθηκα από την αυλόπορτα του σπιτιού μα. Τάχα, η ζωή μου δεν κρύβει δονές. Η δεσποσύνη μου, που ο μπαμπάκα αποκαλεί Σοφία, μ' αγαπά και χάνει το μυαλό τη. Αι, αι. Καλά, καλά, σοπαίνω. Μπομπά επίση τακτικά με χαϊδολογά. Πίνω τσάι και καφέ μεγάλα. Αχ, λατρευτή μου, πρέπει να σου πω πω καμιά ευχαρίστηση δεν βλέπω στα μεγάλα γλυμμένα κόκαλα που περιδρομιάζει στο μαγειρίο Πολκάν. Τα κόκαλα είναι καλά, μόνο από το κυνήγι και όταν κανεί ακόμα δεν ρούφηξε το μεδούλι του. Απολαμβάνω τι διάφορε ανάμεικτε σάλτσε, αλλά χωρί κάπαρη και χορταρικά. Αλλά δεν ξέρω χειρότερη συνήθεια από το να ρίχνουν στα σκυλιά βόλου ψωμί. Κάποιο από του κυρίω που κάθεται στο τραπέζι και που τα χέρια του έχουν πασπατέψει κάθε είδου αειδίε, ζυμώνει με αυτά τα ίδια τα βρωμόχερα ψύχα ψωμιού σε φωνάζει και σου χώνει το σβολαράκι στο στόμα. Και πώ να τον προσβάλλει. Λοιπόν, το κατεβάζει με συχαμάρα, αλλά το περιδρομιάζει. Μόνο ο διάβαλο καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Τι μπουρδε. δε και δεν υπήρχαν πιο ενδιαφέροντα θέματα να γράψει. Για να δούμε την παρακάτω σελίδα, μήπω και έχει κάτι τη προκοπή. Πρόθεμα θα σε ενημερώσω για όσα συμβαίνουν στο λιμέρι μα. Σου έχω πει κάμποσα για το σπουδαίο κύριο που η σόφια αποκάλυμπα μπαμπά. Είναι μυστήριο άνθρωπο. Όπα, Επιτέλου, το ξέρα. Με πολιτικό τρόπο παρατηρούν τα πάντα. Α δούμε τα σχετικά με τον μπαμπά. Παράξενο άνθρωπο. Περισσότερο σοπαίνει. Σπάνια ανοίγει το στόμα του, αλλά πριν μια εβδομάδα παραμίλα για κατάπαυστα. Θα το πάρω ή δεν θα το πάρω. Κλείνει στο χέρι του ένα χαρτάκι και το άλλο το σφίγγει αδιανό και επαναλαμβάνει. Θα το πάρω ή δεν θα το πάρω. Μια φορά ρώτησε και μένα. Τι νομίζει, Μέτζε, θα το πάρω ή δεν θα το πάρω. Εγώ δεν κατάλαβα γρή. Μύρισα το παπούτσι του και έφυγα. Ύστερα, αγαπητή μου, μετά από μια εβδομάδα ο πατέρα ήρθε χαρούμενο. Όλο το πρωί πήγαινε έρχονταν κύριοι με στολές και του δίναν συγχαρήκια για κάτι. Στο τραπέζι ήταν έφθυμο όσο ποτέ άλλοτε. Αράδιαζαν έκδοτα και μετά το φαγητό με ανασήκωσή με το λαιμό και είπε: Για κοίταξε, Μέτζι, τι είναι αυτό. Είδα μια κορδέλα. Την εμύρισα, αλλά δεν είχε καμιά μυρουδιά. Στο φινάλε την έγλειψα στα κρυφά και την βρήκα κάπω Μου φαίνεται αυτή η σκυλίτσα παρά είναι. Θέλει ένα γερό ξύλο, Λοιπόν, έτσι, ο άνθρωπο μα είναι φιλόδοξο. Να το έχουμε στα υπόψη. Για χαρά σου, αγαπητή μου, φεύγω και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ολοκληρώσω αύριο το γράμμα μου. Καλημέρα, να είμαστε πάλι μαζί. Σήμερα η κυρία μου η Σόφη. Αχά, για να δούμε. Ε, κατεργάρι. Τίποτα. Τίποτα. Σιωπή. Η κυρία μου η Σόφη ήταν έξω φρενών. Ετοιμαζόταν για το χορό και εγώ χάρηκα το ότι θα λείπει και θα μπορέσω να σου γράψω. Η Σόφη δείχνει προτίμηση για το χορό, μόλο που όταν δίνεται πάντοτε εκνευρίζεται. Καθόλου δεν καταλαβαίνω τι απολαμβάνουν οι άνθρωποι πηγαίνοντα στο χώρο. Η σόφη επιστρέφει στις 6 το πρωί. Και μαντεύω από το οχρό και κουρασμένο τη πρόσωπο ότι εκεί δεν τη έχουν δώσει τη κακομοίρα να φάει. Εγώ μολογώ πω δεν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Αν δεν μου δίναν γιαχνί με λαγοπόδαρα ή ψητό από φτερούγε σκότα, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Νόστιμο μου ακόμη είναι το γιαχνί με το πληγούρι, αλλά το καρότι ή το αραπανάκι ή η αγκινάρα ποτέ δεν θα μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μπερδεμένο ύφο. Αμέσω διακρίνεται πω δεν το άνθρωπο. Αρχινά όπω πρέπει, αλλά τελειώνει σκυλίσια. Α δούμε ακόμα ένα γραμματάκι. Σαν μικρό είναι. Και η ημερομηνία δεν είναι γραμμένη. Αχ, αγαπητή μου, πώ αισθάνεται κανεί το άγγιγμα τη άνοιξη. Η καρδιά μου χτυπά σαν να περιμένει κάτι. Στα αυτιά μου ακατάπαυστα βουίζει. Έτσι που στέκομαι συχνά με σηκωμένο το ποδάρι και αφουγκράζομαι στην πόρτα. Θα σου αποκαλύψω πω έχω πολλού θαυμαστέ. Συχνά του κοιτώ από το παράθυρο. Αχ, να ξέρει τι τη ανάμεσά του υπάρχουν. Ένα παραδαλό μανδρόσκυλο, βλάκα φοβερά, στο πρόσωπό του ζωγραφιστή, η παλαβομάρα, σοβαρά περπατεί στο δρόμο και φαντάζεται πω είναι σημαντικό υποκείμενο. Νομίζω ότι όλοι δεν έχουν παρά το θαυμάζουν. Απέναντία, όχι. Εγώ ούτε σημασία δεν του έδωσα, σαν να μην τον είδα καν. Είναι και αυτό ο φρικαλέο ομολοσό που στέκεται στο παράθυρό μου, που έτσι και έκανε να στηριχθεί στα πισινά του πόδια, πράγμα βέβαια που ο αχρίο δεν μπορεί να κάνει, ολόκληρο κεφάλι θα ξεπερνούσε στο ανάστημα τον πατέρα τη όφη μα, που κι αυτό αρκετά θεόρατο είναι. Ο ζευζέκη αυτό πρέπει να έχει μπόλιο και ξεδιαντροπιά. Εγώ του ρουλιάζω, αλλά δεν παίρνει χαμπάρι. Ούτε που μαζεύει τη μούρη του. Βγάζει έξω τη γλώσσα του, κατσουλώνει τι αυτάρε του και κοιτάζει με στο παράθυρο. Τέτοιο βλάχο. Αλλά μην νομίζει, αγαπητή μου, πω η καρδιά μου αδιαφορεί σε όλε τι παρακινήσει. Αχ, όχι. Αν έβλεπε έναν υπότι που περνά από πάνω τον φράκτη του πλαϊνού σπιτιού, λέγεται τρεζόρ. Αχ, αγαπητή μου, τι μουσούδα που έχει. Φτού, στα κομμάτια, τι ξεράσματα. Πώ μπορεί και γεμίζει το χαρτί με τέτοιε Προτιμώ τον άνθρωπο. Θέλω να δω άνθρωπο. Απαιτώ πνευματική τροφή που να διατηρεί και να ζεσταίνει την ψυχή μου και αντί αυτού διαβάζω τέτοιε αχλαμάρε. Α γυρίσω σελίδα μου και υπάρχει τίποτα καλύτερο. Η Σόφη καθόταν στο τραπέζι και κάτι έραβε. Εγώ κοίταζα το παράθυρο γιατί μ' αρέσει να πειραργάζομαι με του διαβάτε. Ξαφνικά μπήκε ο Λακέ και είπε: Τεμπλόφ, να περάσει, φώναξε η Σόφη και άρχισε να μαγκαλιάζει. Αχ, Μέτζι, Μέτζι, αν ήξερε ποιο είναι. Είναι μελαχρινό, είναι αυλικό και τι μάτια μαύρα και αστραφτερά σαν φλόγα, και η Σόφη έτρεξε στην κάμαρά τη. Στη στιγμή μπήκε ο νεαρό με τι μαύρες φαβορίτε, πλησίασε τον καθρέφτη, διόρθωσε τα μαλλιά και παρατήρησε το δωμάτιο. Εγώ γρήλησα και κούρνιασα στην άκρη μου. Η Σόφη μπήκε και υποκλήθηκε έφθημα, ανταποδίδοντα το χαιρετισμό του. Εγώ, σαν να μην έπαιρνα χαμπάρι, εξακολουθούσα να κοιτώ από το παράθυρο. Εν τούτη, έγειρα το κεφάλι μου κάμποσο, προσπαθώντα να καταλάβω τα λεγόμενά του. Αχ, αγαπητοί μου, τι κουταμάρε έλεγαν. Μιλούσαν για το πώ μια κυρία χορεύοντα αντί να κάνει μια φιγούρα έκανε άλλη. Επίση ότι κάποιο μπαμπόφ με το ζαμπό που φορούσε έμοιαζε με πελαργό και παρολίγο να κουτουρουβαλιαστεί. Ότι κάποια λιδία νομίζει τα μάτια τη γαλαζόχρωμα ενώ είναι πρασινοπά και άλλα τέτοια χαζοβιόλικα. Τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει σκέφτηκα αν συγκρίνει κανεί τον Θαλαμιπόλο με τον Τρεζόρ. Ουρανή. Τι διαφορά. Ο Θαλαμυπόλο έχει όλο δύο φαρδιά μουράκλα και τριγύρω φαβορίτε σαν απεριτηλήθηκε σε μαύρου επιδέσμου. Και ο Τρεζόρ έχει μουτράκι στενό και στο κέντρο του μετώπου μια άσπρη κοιλίδα. Ούτε συγκρίνεται η μέση του ενό με του άλλου. Τα μάτια, οι συνήθειε, τα φερσήματα, παντελώ διαφορετικά. Δεν ξέρω, αγαπητή μου, τι βρήκε σε αυτό το τεμπλόφ η Γιατί τα είχα τον θαυμάζει τόσο. Κι εγώ νομίζω πω κάτι να στραβώ εδώ. Αδύνατο να τη συγκίνει ο αυλικό. Για να δούμε παρακάτω. Μου φαίνεται πω αν τη αρέσει αυτό ο αυλικό, γρήγορα θα τη αρέσει και εκείνο ο υπάλληλο που στρογγυλοκάθεται στο γραφείο του πατέρα τη. Αχ, αγαπητή μου, αν φανταζόσου τι ασχημόφατσα που είναι, όλο διόλου χελώνα στο σακί. Ποιο υπάλληλο να είναι άραγε. Το υπόνοιμο του είναι πολύ παράξενο. Πάντα ξύνει πένε. Οι τρίχε στο κεφάλι του μοιάζουν σαν χόρτο. Ο πατέρα πάντα ότι τον στέλνει αντί του υπηρέτη. Μου φαίνεται ότι αυτό το κοπρόσκυλο εννοεί εμένα. Πού το βρήκε ότι τα μαλλιά μου μοιάζουν σαν χορτάρι. Η Σόφη δεν βαστιέται από τα γελια κάθε που τον κοιτάζει. Ψέματα λε, αναθεματισμένο βρωμόσκυλο. Τι χιδέα γλώσσα. Σαν να μην το ξέρω ότι αυτό γίνεται από ζήλια, Σαν να μην ξέρω πιανού καμώματα είναι τούτα. Είναι διαολιά του τμήματάρχη. Ορκίστηκε άσπονδο μίσο και με σαμποτάρια διάκοπα σε κάθε βήμα. Α δούμε ακόμα ένα γράμμα. Εκεί ίσω η δουλειά φανερωθεί μόνη τη. Λατρευτή μου φιντέλ, συγγνώμη για την αργοπορία πορεία τη γραφή μου. Ήμουν εντελώ παραδομένη στην ευτυχία. Σωστή αλήθεια είπε κάποιο συγγραφέα ότι ο έρωτα είναι δεύτερη ζωή. Εκτό από αυτό, στο σπίτι τώρα γίνονται ριζικέ αλλαγέ. Ο θαλαμπόλο πάει και έρχεται. Η σόφη τον αγαπά μέχρι παλαβωμάρα. Ο πατέρα είναι πανευτυχή. Άκουσα μάλιστα από τον Γρηγόρη μα, που σκουπίζει το πάτωμα και σχεδόν πάντα μόνο του κουβεντιάζει, πω γρήγορα θα έχουμε παντρολογήματα. Επειδή ο πατέρα ντε και καλά, θέλει να δει στο άψε ζήτησε τη σόφη παντρεμένη, ή με στρατηγό, ή θαλαμιπόλο, ή με τμήματάρχη. Να πάρει ο διάολος, δεν αντέχω να διαβάσω περισσότερα. Όλο ή θαλαμιπόλο ή στρατηγό, ό,τι υπάρχει καλύτερο στον κόσμο πέφτει στα χέρια ή θαλαμιπόλων ή στρατηγών, ο διάλογο να σηκώσει. Θα ήθελα να είμαι στρατηγό, όχι για να μου δώσουν το χέρι τη κτλ. Όχι. Θα το θέλα το στρατηγή μόνο και μόνο για να δω πώ θα χόρευαν μπροστά μου και θα έκαναν όλε αυτέ τι δερμενάδε και τα ψεύτικα, και ύστερα να του πω πω του στείνω και του δύο και στα παλιά μου τα παπούτσια. Να πάρει ο Σατανά. Τι κρίμα. Έκανα κομμάτια τα γράμματα αυτού του ηλίθιου σκύλου. Τρίτη Δεκέμβρη. Είναι αδύνατον. Ψευκέ. Ο γάμο δεν θα γίνει. Και πω είναι αυλικό ακόλουθο. Αυτό τίποτα περισσότερο δεν είναι από τίτλο. Δεν είναι κανένα πράγμα που φαίνεται και που κανεί μπορεί να αγγίξει. Εδώ που τα λέμε, με τον αναξιωματούχο δεν του προσθέθηκε τρίτο μάτι στο κούτελο. Η μύτη του δεν είναι μένα από μάλαμα, είναι φτιάγμενη σαν τη δική μου, σαν του καθενό. Μυρίζει με αυτήν, δεν τρώει, φτερνίζεται με αυτήν, δεν βύχει. Κάμποσε φορέ προσπάθησα να καταλάβω από πού προέρχονται όλε αυτέ οι διαφορέ. Γιατί είμαι δημόσιο υπάλληλο. Και από πού και πού να είμαι δημόσιο υπάλληλο σω είμαι κανένα κόμμη ή στρατηγό, και φαίνομαι μονάχα σαν δημόσιο υπάλληλο. Μπορεί και ο ίδιο εγώ να μην γνωρίζω ποιο είμαι. Πόσα παραδείγματα βλέπουμε στην ιστορία. Κάποιο απλοϊκό άνθρωπο, όχι μόνο ευγενή, αλλά και μικροαστό, ή ακόμη και χωριά τη, και ξαφνικά ανακαλύπτουν πω είναι κάποιο τρανό άρχοντα ή βασιλιά. Όταν και χωριά τη καμιά φορά φανερώνεται τέτοιο, τι μπορεί να συμβεί από έναν ευγενή. Ξαφνικά, παραδείγματο χάρη, μπαίνω με υπομίδε στρατηγού. Έχω και στο δεξίο μου υπομίδα και στον αριστερό. Σταυρωτά στο στήθο, γαλάζια κορδέλα. Λοιπόν, τι σου λέει τότε η ομορφωνιά. Τι θα πει και ο ίδιο ο πατέρα τη ο διευθυντή μα. Ω, είναι πολύ φιλόδοξο. Είναι μασόνο. Χωρί άλλο μασόνο, μόλι που παρασταίνει τον έτσι τον αλλιώ. Εγώ αμέσω το κατάλαβα πω είναι μασόνο. Α σα δώσει το χέρι, βγάζει έξω μόνο τα δύο δάχτυλα. Καλέ, μήπω δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο αυτοκράτο να με κάνει γενικό διευθυντή ή υπασπιστή ή κάτι τέτοιο. Ήθελα να ξέρω γιατί είμαι γραφιά. Γιατί γραφιά και όχι κάτι άλλο. 5 Δεκεμβρίου. Σήμερα όλο το πρωινό διάβαζα τι εφημερίδε. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Ισπανία. Καλά, καλά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω. Γράφουν πω ο θρόνο χειρεύει και πω οι αξιωματούχοι προβληματίζονται για την επιλογή του διαδόχου και από αυτό γίνονται εξεγέρσει. Αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο. Πώ είναι δυνατόν ο θρόνο να χειρεύει. Λέγεται πω κάποια δόνα πρόκειται να πάρει την εξουσία. Δεν μπορεί δόνα να ανέβει στο θρόνο. Αποκλείεται κάτι τέτοιο. Επί του θρόνου πρέπει να κάθεται βασιλιά. Το κράτο δεν είναι δυνατόν να αντέξει χωρί βασιλέα. Βασιλέα υπάρχει, αλλά θα βρίσκεται κάπου άγνωστο. Μπορεί να βρίσκεται κάπου στην Ισπανία, αλλά κάποιοι λόγοι προσωπικοί ή οικογενειακοί ή φόβοι από την πλευρά των γειτονικών δυνάμεων όπω παραδείγματο χάρη τη Γαλλία και των άλλων κρατών, τον αναγκάζουν να κρύβεται ή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. 8 Δεκεμβρίου. Είχα πια αποφασίσει να πάω στο γραφείο, αλλά διάφοροι λόγοι και σκέψει με εμπόδισαν. Δεν μπορούσαν να μου βγουν από το κεφάλι Ισπανικέ δουλειέ. Πώ είναι μπορετό δώνα να βασιλεύσει. Δεν θα το επιτρέψουν και πρώτη θα είναι η Αγγλία και μετά όλε οι διπλωματικέ υποθέσει τη Ευρώπη. Ο αυτοκράτορ τη Αυστρία, ο δικό μα ο Τσάρο. Ομολογώ τα γεγονότα αυτά τόσο με σκότησαν και με συγκίνησαν, ώστε με τίποτα απολύτω δεν μπόρεσα να καταπιαστώ σήμερα. Η μαύρα μου έκανε την παρατήρηση ότι πάνω στο τραπέζι μου είμαι πολύ αφηρημένο και πράγματι δύο πιάτα νομίζω μέσα στη μάρα μου τάσπροξα κατάχαμα και έγινα σμπαράλια. Μετά το γεύμα πήγα περίπατο στου πρόποδε των βουνών. Τίποτα το διδακτικό δεν έβγαλα. Τον περισσότερο καιρό έμεινα πλαγιασμένο στο κρεβάτι και σκεπτόμουν τι δουλειέ τη Ισπανία. Έτο 2000, Απριλίου 43. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα θριάμβου. Ο βασιλιά αυτό είμαι εγώ και μόλι σήμερα το έμαθα. Σαν αστραπή να με φώτισε. Δεν καταλαβαίνω πώ μπορούσα να σκέπτομαι και να πιστεύω πω είμαι γραφιά. Πώ ήταν δυνατό να μου κολλήσει αυτή η αλόκοτη ιδέα, αυτή η τρέλα, Καλά που δεν το σκέφτηκε κανεί από τότε να με κλείσει το φρονοκομείο. Τώρα όλα μου είναι ξεκάθαρα. Όλα τα βλέπω σαν να είναι στην παλάμη μου. Ενώ πρώτα δεν καταλαβαίνω πώ, πρώτα όλα μπροστά μου ήταν με στην ομίχλη. Και όλα αυτά συμβαίνουν νομίζω επειδή οι άνθρωποι φαντάζονται ότι το ανθρώπινο μυαλό βρίσκεται μέσα στα κεφάλια. Καθόλου δεν συμβαίνει έτσι. Το φέρνει ο αέρα από την κασπία θάλασσα. Στην αρχή δήλωσα τη μαύρα ποιο είμαι, όταν άκουσε πω μπροστά τη στεκόταν κοτσάμ βασιλιά Ισπανία, άνοιξε τα χέρια τη και παρολίγο να την τρομάρα η ηλίθεια. Ποτέ ω τα τώρα δεν είδε βασιλιά Ισπανών. Εγώ παρόλα αυτά προσπάθησα να την ησυχάσω και με ζαχαρόλογα να την πείσω για του καλού μου σκοπού, λέγοντά τη πω δεν θυμώνω όσε φορέ δεν μου γυαλίζει καθώ πρέπει τα παπούτσια. Είναι τι τα θέλετε, στραβό ο κόσμο. Δεν πρέπει να του μιλεί κανεί για υψηλά θέματα. Τρομοκρατήθηκε, γιατί τη φινώθηκε στο μυαλό ότι όλοι οι βασιλεί τη Ισπανία μέζουν με τον Φίλιππα το δεύτερο. Αλλά εγώ τη έδωσα να καταλάβει ότι μεταξύ εμού και του Φίλιππα του δεύτερου δεν υπάρχει καμία ομοιότητα και ότι εγώ δεν βαστώ κοντά μου κανένα καλόγερο. Δεν πήγα στο γραφείο. Φωτιά να το κάψει. Όχι, φίλοι μου, δεν με γέλαδε τώρα. Δεν θα σα αντιγράψω τα βρωμοχαρτά σα. Μαρτίο Οκτωβρίου 86, ημερομηνία και ώρα μεταξύ μέρες και νύχτα. Σήμερα ήρθε ο κλητήρα να με παρακινήσει να πάω στο Υπουργείο, λέγοντα πω είναι πάνω από τρει εβδομάδε που απουσιάζω. Αλλά οι άνθρωποι είναι άδικοι. Λογαριάζουμε εβδομάδε. Αυτό το βγάλαν στη μέση παλιοεβραίοι, επειδή ο Ραβίνο στην ώρα αυτή μπανιάρει τη λίγδα του. Εγώ ωστόσο για χαβαλέ πήγα στο γραφείο. Ο τμηματάρχη νόμιζε πω θα του έκανα μετάνοια και θα του ζήταγα συγγνώμη. Αλλά εγώ τον κοίταξα διάφορο, ούτε με θυμό, ούτε με γλύκα, και κάθισα στη θέση μου σαν να μην πρόσεξα κανέναν. Κοίταζε όλο αυτό το συρφετό του γραφείου και μουρμούριζα μέσα μου. Τι θα γινόταν να ξέρατε ποιο κάφτανα μεταξύ σα. Θεέ και κύριε, τι ανακατοσούρα. Και αυτό ο τμήματάρχη θα υποκλεινόταν ω τα πόδια του, καθώ τώρα χαιρετά το διευθυντή. Έβαλα μπροστά μου κάποια έγγραφα για να κάνω την περίληψή του, αλλά ούτε με το δάχτυλο δεν τάγκηξα. Σε λίγο όλοι θορυβήθηκαν. Είπαν πω έρχεται ο διευθυντή. Πολλοί από του υπαλλήλου έτρεξαν, ποιο να πρωτοπεράσει, για να μοστάρωνε ο καθένα τα μούτρα του. Αλλά εγώ ούτε που σάλεψα. Όταν περνούσε από το τμήμα μα, όλοι ανασκουμπόθηκαν. Εγώ ωστόσο έμεινα όπω ήμουν. Τι διευθυντή, εγώ να σηκωθώ μπροστά του, ποτέ. Τι διευθυντή είναι είναι τάπα και όχι διευθυντή. Τάπα συνηθισμένη, απλή τάπα, τίποτα περισσότερο. Τάπα που στουμπώνουν του μπουκάλε. Το πιο διασκεδαστικό για μένα ήταν όταν έβαλαν μπρο μου έγραφα να υπογράψω. Οι κύριοι νόμιζαν ότι θα γράψω στην άκρη του χατιού γραφεύ στάδε, αν δεν σφάξανε. Στο κύριο μέρο του εγγράφου που βάζει την τσίφρα του διευθυντή, τράβηξα ένα, Φερδινάρδο ο πρώτο. Άξιζε να βλέπει κανεί την νεκρική σιωπή που επικράτησε, αλλά εγώ μόνον έκανα νεύμα με το χέρι λέγοντα: δεν θέλω εκδηλώσει υποταγή και έφυγα. Από εκεί τράβηξα κατευθείαν στο σπίτι του διευθυντή. Δεν ήταν εκεί. Ο Λακέ προσπάθησε να μην εμποδίσει να μπω, αλλά εγώ του είπα τέτοιο λόγο που του νερούλιασα το αίμα. Τράβηξα είχε στην κάμερα που ντύνονται. Εκείνη, στέκοντα μπροστά στον καθρέφτη, αναπήδησε και τραβήχτηκε πίσω. Δεν τη είπα πω είμαι ο βασιλιά τη Ισπανία. Είπα μόνο ότι την περιμένει ανέλπιστη ευτυχία που δεν υπολογίζει και πω με όλε τι ραδιοργίε των εχθρών μα θα είμαστε ενωμένοι. Τίποτα περισσότερο δεν θέλησα να πω και βγήκα. Ω το πανούργο αυτό πλάσμα, η γυναίκα. Τώρα δά κατάλαβα πω είναι φτιαγμένη γυναίκα. Ποτέ κανεί δεν έμαθε τι αγαπά. Εγώ ο πρώτο το ανακάλυψα. γυναίκα αγαπά τον διάβολο. Ναι, χωρί αστεία. Οι φυσιολόγοι αραδιάζουν βλακίε ότι είναι αυτό ή εκείνο. Αγαπά μόνο τον διάβολο. Ορίστε, κοιτάξτε εκεί, στο θεωρείο τη πρώτη σειρά. Διορθώνει τα κιάλια τη. Νομίζετε ότι κοιτάζει το χοντρουλέο εκείνον άνδρα που φορεί στο στήθο του τα άστρα. Δεν βαριέσαι. Κοιτάζει τον διάβολο που στέκεται από πίσω του. Να, κρύφτηκε με στο φράκο του. Κοιτάξτε, τη γνέφει από εκεί με το δάχτυλο. Και αυτή θα τον παντρευτεί. Και εκείνη εκεί, παιδιά σεβαστών πατεράδων και βαθμομανή, αυτοί που στριφογυρίζουν παντού και έρπουν προ την αυλή και λέγουν ότι είναι πατριώτε και το ένα και το άλλο. Ισοδήματα, ισοδήματα, το μόνο που θέλουν αυτοί οι πατριώτε. Την μάνα, τον πατέρα, τον Θεό, τον πουλούν για ένα καπίκι. Ματιόδοξοι έμποροι τη θρησκεία, καινοδοξία, αυτή γίνεται γιατί κάτω από τη γλώσσα μα υπάρχει μικρούτσι και φούσκα και μέσα τη ένα σκουλίκι στο μέγεθο μια κεφαλή Και όλα αυτά τα κάνει ένα μπαρμπέρι που κάθεται στην οδό των πιζελιών. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται, αλλά το ξέρουν σιγουρότατα τα πέριξ, πω σε λόγω του με μια μαμή θέλει να διαδώσει τον κόσμο ολάκερο τον μεθανισμό και για τούτο λέγεται πω στη Γαλλία οι περισσότεροι έγιναν οπαδοί του Μωάμεθ. Χωρί ημερομηνία. Η ημέρα ήταν χωρί ημερομηνία. Περπατούσα εικόγνητο στη λεωφόρο του Νέβα. Περνούσε με τα μάξι αυτοκράτορ. Όλα τα κεφάλια βγάλαν τα καπέλα του και το δικό μου επίση. Δεν έδειξα όμω ότι είμαι ο βασιλιά των Ισπανών. Το θεώρησα μικροπρέπεια να αποκαλύψω ποιο είμαι παρουσία άλλων. Επειδή πρώτα απ' όλα πρέπει να παρουσιαστώ στην αυλή. Το μόνο που με βαστά ω τώρα είναι που δεν έχω Ισπανική εθνική φορησιά. Τουλάχιστον να βρίσκα ένα Θέλησα να παραγγείλω στο ράφτη, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντόβολα όλο διόλου. Και εκτό αυτού παραμελούν την εργασία του. Το έριξαν στι κερδοσκοπίε και όλο στρώνουν με πέτρε στου δρόμου. Αποφάσισα να φτιάξω το μανδύα μου από την καινούργια μου στολή που τυφώρησα όλο και όλο δύο φορέ μέχρι τα τώρα. Μα για να μην μου τον σακατέψουν αυτοί οι παλιάνθρωποι, αποφάσισα να το ράψω μόνο μου, αμπαρώνοντα τι πόρτε, για να μην με δει κανεί. Ψαλίδεσα όλη τη στολή σε μικρά κομμάτια, επειδή η γραμμή πρέπει να είναι διαφορετική. Την ημερομηνία δεν θυμάμαι, μήνα επίση δεν υπήρχε. Ο Διάβολο ξέρει τι ήταν. Ο μανδύα κομμένο ραμμένο στα μέτρα μου. Η μαύρα έμπηξε τι φωνέ όταν το φόρεσα. Δεν αποφασίζω ωστόσο ακόμα να παρουσιάσω στην αυλή. Δεν έφτασα ακόμα η Ισπανική αποστολή. Είναι απρέπεια να παρουσιάσω χωρί συνοδεία. Καμία αξία δεν θα έχει το γοητρό μου. Περιμένω του πρέσβει από ώρα σε ώρα. Ημερομηνία πρώτη. Με εκπλήσει αργοπορία των απεσταλμένων. Τι μπορεί να του καθυστερεί. Μήπω η Γαλλία. Ναι, αυτή είναι για μα η χειρότερη δύναμη. Πήγα να μάθω στο ταχυδρομείο αν ήρθαν οι αντιπρόσωποι τη Ισπανία. Αλλά ο διευθυντή του ταχυδρομείου είναι ένα βλάκα. Τίποτα δεν γνωρίζει. Όχι μου λέει, εδώ δεν έχουμε Ισπανού αντιπροσώπου. Αλλά αν θέλετε να γράψετε γράμμα θα το δεχθούμε κατά την τάξη και το δασμολόγιο. Φωτιά να τον ρημάξει. Τι το θέλω το γράμμα. Το γράμμα είναι κουταμάρα. Γράμματα γράφουν οι φαρμακοποιοί αφού βουτύξουν τη γλώσσα του μέσα στο ξύδι, διότι αν δεν το κάνουν, όλο το πρόσωπο θα σκεπαστεί από σπηριά. Μαδρίτη, Φεβρουαρίου 30. Και λοιπόν, να είμαι στην Ισπανία. Και αυτό συνέβη τόσο γρήγορα, ώστε μόλι και πρόφθασα να κουνήσω κεφάλι. Σήμερα πρωί μου κόπιασαν οι πρέσβει τη Ισπανία και εγώ μαζί του μπήκα στα μάξι. Μου φάνηκε παράξενη ταχύτητα. Σε μισή ώρα φτάσαμε στα Ισπανικά σύνορα. Θα πείτε τώρα πω όλη την Ευρώπη οι ατμομηχανέ και τα βαπόρια τρέχουν με φοβερή ταχύτητα. Παράξενο τόπο η Ισπανία. Όταν μπήκαμε στο πρώτο δωμάτιο, είδαμε μια στίβα ανθρώπου με ξουρισμένα κεφάλια. Μου φάνηκε μυστήριο το φέρσιμο του αρχικαγκελάριου. Με γράψω από το χέρι και με έσπρωξε σε μια στενή κάμαρη λέγοντα: Κάτσε εδώ, και αν θα ονομάζει τον εαυτό σου Φερδινάδο τον πρώτο, θα σου βγάλω από το κεφάλι σου αυτή την ιδέα. Εγώ όμω καταλαβαίνοντα πω αυτή η κουβέντα ήταν δοκίμασμα, απάντησα: Θα ονομάζω. Γι' αυτό άρχικα αρχικαγκελάριο με ράβδισε στην πλάτη δύο φορέ τόσο δυνατά που παραλίγο να βάλω τι φωνέ. Αλλά τούτο είναι υποτικό συνήθιο όταν κανένα μπαίνει σε υψηλά αξιώματα, επειδή στην Ισπανία διατηρούνται ακόμη τα υποτικά έθιμα. Αφού έμεινα μόνο, αποφάσισα να ασχοληθώ με τι υποθέσει του κράτου. Ανακάλυψα ότι η Κίνα και η Ισπανία είναι παντελώ η ίδια χώρα και μονάχα από ομορφωσιά του νομίζουν για δύο κράτη. Σα συμβουλεύω να γράψετε τη Ισπανία στο χαρτί και θα βγει η Κίνα. Αλλά όμω τώρα πολύ με κλώνει εκείνο που θα συμβεί αύριο. Αύριο στι 7 θα γίνει ένα συμβάν αλόκοτο. Η γη θα καθίσει πάνω στη σελήνη. Γι' αυτό έγραψε και ο διάσημο Άγγλο χημικό σου Έλικτον. Παραδέχομαι πω με πιάσε τα ταχυπαλμία όταν αναλογίστηκα την εξαιρετική λεπτότητα και το έφραστο τη σελήνης. Τη Σελήνη την κατασκευάζουν συνήθω στο Αβούργο και την κάνουν εσχρά χάλια. Απορώ πω δεν ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα η Αγγλία. Την έφτιαξε ένα κουτσό ξυλουργό και είναι ολοφάνερο πω αυτό ο πανηλήθιο δεν είχε ιδέα από φεγγάρι. Έβαλε πισωμένο σκηνή και λίγο σπορέλαιο. Γι' αυτό στη γη κατεβαίνει τέτοια μπόχα που πρέπει να σου στη μίτι σου. Και γι' αυτό το ίδιο το φεγγάρι είναι μια τόσο λεπτεπίλεπτη σφαίρα που τη σήμερα να δυνατούν να υπάρξουν άνθρωποι εκεί και κυκλοφορούν μόνο μύτε. Και γι' αυτό που λέτε, εμεί δεν μπορούμε να δούμε τι μύτε μα, αφού όλοι του βολτάρουν στη σελήνη. Και άμα φαντάστηκα πω η γη είναι σώμα βαρύ, και αν κάτι πάνω στη σελήνη θα κάνει τι μύτε μα αλευρόσκονη, με πιασε τέτοιο πανικό, που φορώντα όπω όπω κάλτσε και παπούτσια, έτρεξα στην αίθουσα του αρχικαγκελάριου για να δώσω διαταγή στα σώματα ασφαλεία τη αμέσου δράση να εμποδίσουν το καθισιό τη γη στη σελήνη. Οι ξηρισμένοι αριστοκράτε που συνάντησα στην αίθουσα του Βασιλικού Συμβουλίου ήσαν κεφάλια ξύπνια. Και μόλι είπα, Κύριε, πρέπει να προστατέψουμε το φεγγάρι, γιατί η γη σκοπεύει να καθίσει πάνω του. Όρμησα στη σκηνή να εκτελέσουν τη βασιλική μου επιθυμία, και πολλοί πάσχιζαν να σκαρφαλώσουν στου τοίχου για να πιάσουν τη σελήνη. Αλλά εκείνη την ώρα μπήκε ο Μέγα Αρχικαγκελάριο. Σαν τον είδαν όλοι του, το βάλανε στα πόδια. Εγώ, σαν μονάρχη, έμεινα μόνο μαζί του. Αλλά ο Αρχικαγκελάριο, για μου έκπληξη, μου καταφέρνει μια με το ραβδί και με διωξε την κάμαρά μου. Τέτοια ισχύ έχουν στην Ισπανία τα λαϊκά έθιμα. Γενάρης του ίδιου έτους που ήρθε μετά από το Φλεβάρι. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι σωή χώρα είναι η Ισπανία. Τα λαϊκά έθιμα και οι συνήθειε τη αυλή είναι πέρα για πέρα τραβηγμένα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μου ξυρίσανε σήμερα το κεφάλι, μόνο που βγάλα τα λαρίγκια μου φωνάζοντα πω δεν θέλω να γίνω καλόγερο. Μα ούτε που μπορώ πια να θυμηθώ τι έπαθα παγωμένο νερό στο κεφάλι. Τέτοια κόλαση ποτέ μου δεν ένιωσα. Παρά λίγο να λυσάξω και μόλι κατάφεραν να με κρατήσουν. Σταλιά δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτή τη παράξενη συνήθεια. Βλακώδε έθιμο χωρί σκοπό. Για μένα είναι ένα κατανόητη χαζομάρα των βασιλιάδων που δεν το κατάργησαν ακόμα. Κρίνω από κάθε σκοπιά, μην έπεσα στα χέρια τη ιερά εξετάσεω και εκείνο που πήρα για μέγα αρχικαγκελάριο, μην είναι ο μέγα εξεταστή. Αλλά πάλι δεν μπορώ να το χωνέψω πώ θα ήταν δυνατόν ο βασιλιά να υποστεί ιερά εξέταση. Είναι αλήθεια πω αυτό θα μπορούσε να το σκαρώσει η Γαλλία και ιδιαίτερα ο Πολωνιάκ. Αυτό ο αγύρτη, ο Πολωνιάκ, ορκίστηκε να με καταδιώκει μέχρι θανάτου και με κατατρέχει, ολοένα με κατατρέχει. Το ξέρω όμω, φιλαράκο μου, πω σε σούρνει ο Εγγλέζο. Ο Εγγλέζο είναι τρανό πολιτικό. Ο Λούθε τα θολώνει. Το ξέρει ο Λάκερο ο πω όταν η Αγγλία παίρνει τα μπάκο, η Γαλλία φτερνίζεται. Ημερομηνία 25η. Σήμερα ο Μέγα Ιεροξεταστή με επισκέφθηκε στην κάμαρί μου. Εγώ μόλι άκουσα τα πατήματά του, κρύφτηκα κάτω από την καρέκλα. Όταν είδε ότι δεν ήμουν μέσα, άρχισε να γκαρίζει. Πρώτα πρώτα φώναζε. Ποπρίσιν! Εγώ τσιμουδιά. Μετά. Αυξέντι Βάνοβιτ! Βαθμούχε! Ευγενή! Εγώ το σκασμό. Ύστερα. Φερδινάρδε! Βασιλέα των Ισπανών! Έκανα να βγάλω το κεφάλι μου, μα συλλογίστηκα. Όχι, φιλαράκο, δεν μου τη σκά, σε ξέρω. Πάλι θα μου παγωμένο νερό στο κεφάλι. Ωστόσο εκείνο με μυρίστηκε και με έδιωξε με το μαγκούρι από την κρυψώνα μου. Φρικτό τράβελο, πώ τυπά το καταραμένο αυτό κοντόξυλο. Παρά τα αυτά, για όλα αυτά ανταμείφθηκα από τη σημερινή μου ανακάλυψη. Διαπίστωσα πω ο κάθε κόκορα έχει την Ισπανία του. Την έχει κάτω από τα φτερά του, πλάι στην ουρά. Ο μέγα εξεταστή έφυγε θεριό ανήμερο και με απείλησε με κάποια φοβερή τιμωρία. Ωστόσο εγώ περιφρονώ τον ανίσχυρο θυμό του, γιατί ξέρω πω ό,τι κάνει, το κάνει σαν μηχανάκι. Σαν όργανο των Εγγλέζων. im 34 τέταρτη έρω, μην, χρόν, DG τρία φι, τρία σαραντενιά. Όχι, δεν αντέχω πια, θεέ μου, ξοδεύτηκαν οι δυνάμεις μου, τι μου φτιάχνουν, μου ρίχνουν κρύο νερό στο κεφάλι, δεν με προσέχουν, δεν με ακούνε, δεν με βλέπουν, δεν με λογαριάζουν, τι τους έκανα, γιατί με τυρανάνε, τι θέλουν από μένα τον κακομύρι, τι μπορώ να τους δώσω, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορώ να βαστάξω στα βαστανιστήριά του, το κεφάλι μου και όλα σβουρίζουν στο βλέμμα μου. Σώστε με, πάρτε με. Δώστε μου μια τρόικα από γρήγορα σαν άνεμο άλογα. Ανέβα μαξιλάτι μου, χυμίξατε άλογα. Υχίστε κουδουνάκια και πηγαίνετε με μακριά από αυτόν τον κόσμο. Μακριά, μακριά, να μην φαίνεται τίποτα. Να ο ουρανό, ανοίγεται στο πέρασμά μου. Ένα άστρο δηλιάζει! απόμακρο. Το δάσο στρέχει με τα μαύρα δέντρα και το φεγγάρι του. Θλιβερέ ομίχλε γράφονται κάτω από τα πόδια μου. Ένα ήχο σπάζει το σύννεφο. Από εδώ η θάλασσα. Από εκεί η Ιταλία. Κοιτάξτε, φαίνονται οι ρώσικε στέγε. Μήπω είναι το πατρικό μου που φαίνεται κόκκινο από μακριά. Μήπω είναι η μάνα που ακουμπά στο παραγόνι. Μητέρα, λύτρωσε το άμυρο παιδί σου. Στάξε το δάκρυ στο άρρωστο του κεφάλι. Κοίταξε πώ του ακατεύουν. Κλείσε στο στήθο τον εγκαταλελειμμένο, τον ορφανό σου. Δεν έχει πια μια άκρη στον ήλιο. Οι όχλοι τον καταδιώκουν. Μητέρα μου, θλίψου για το κατεστραμμένο σου γέννημα. Και που να ξέρετε πω ο Μπέι τη Αλγερία έχει μια κρέατο ελιά κατά από τη μύτη του.